Βάζουμε θέμα την σημερινή κατάσταση στην Τουρκία. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Ζήνο Νατζάρα, ο οποίο έχει εκδώσει και το βιβλίο Οκτώ συν Δύο Μύθη για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Καλό σα μεσημέρι, κύριε Νατζάρα. Χαίρομαι. Λοιπόν, πριν πάμε στα των μύθων, η κατάσταση στην Ουκρανία ευνοεί την Τουρκία ή θα βγει χαμένη από ένα ενδεχόμενο πόλεμο. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση και είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω δεν μπορεί να απαντηθεί επαρκώ mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Διότι η πραγματικότητα είναι πω η Τουρκία βρίσκεται σε ένα δίλημα. Και το δίλημα είναι ότι, από τη μία, διατηρεί μια καθαρά φιλονατοϊκή και φιλοαμερικανική στάση στο θέμα του Ουκρανικού. Έχει μάλιστα συνδράμει και στηρίξει την Ουκρανία με απτή απ βοήθεια και στον αμυντικό τομέα και οικονομικά, ιδιαίτερα. Θέλοντα να, να στηρίξει του Τατάρου στην Κρυμαία κτλ. Από την άλλη, όμως, διατηρεί αυτήν τη στρατηγική σχέση με τη Μόσχα, mm -hmm. την οποία δεν θέλει να διαταράξει. Οπότε, ο ρόλο που επιδιώκει να παίξει αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία, είναι αυτό του διαμεσολαβητή, ε, προκειμένου να οδηγήσει τα πράγματα σε μια αναποκλιμάκωση. Αντιλαμβάνεστε όμω ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Γαλλία ή τη Γερμανία, που είχαν πιο ένεργο ρόλο, δεν μπορεί η Τουρκία να έχει αυτού του ελληνικού στην εμπλοκή και, την, και τον καταλληλικό ε, ρόλο. Ε, αλλά προ το παρόν θέλει να, να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί από αυτήν την κρίση, θέλοντα να παρουσιάσει τι σχέσει τη με τη Ρωσία και τον ΝΑΤΟ ω μη αποκλειόμενε, μη αλληλοαποκλειόμενε. Ναι. Ε, και προ το παρόν νομίζω ότι τα έχει καταφέρει. Από την άποψη ότι η Ρωσία, παρόλο που σίγουρα είναι ενοχλημένη ε, με το, και με την αμυντική ε, διάσταση των σχέσεων Ρωσία-Ουκρανία, δεν φαίνεται προ το παρόν να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στη σχέση Ρωσία-Τουρκία. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν αυτή η σχέση θα δοκιμαστεί ακόμα περισσότερο, εάν έχουμε πράγματι ένα ξέσπασμα ε, ουσιαστικών και μεγαλύτερη κλίμακα εχθροπραξιών μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία ή εντό των αποσχιστήρων περιοχών, περιοχών στον Τον Πάσ. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στου 8 συν 2 μύθου. Την τουρκική εξωτερική πολιτική, του οποίου αναφέρετε στο πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο σα, mm -hmm. ε, αυτοί οι μύθοι καλλιεργούνται συνήθω σε Ελλάδα και Κύπρο ή είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ε, Κοίταξε, σίγουρα υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα και στον διεθνή τύπο στη διεθνή βιβλιογραφία. Mm -hmm. Αλλά ε, μελετώντα γενικότερα τη βιβλιογραφία, νομίζω είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ελληνικό χώρο, δηλαδή στην Ελλάδα και στην, και στην Κύπρο. Ε, έχουν να κάνουν κυρίως με, με υπερβολικές προσδοκίες σε ό,τι αφορά την Τουρκία και κυρίως προσδοκίες στο, στο κόστος που μπορεί να δεχτεί η Τουρκία από διάφορες δράσεις της ε, ή έχουν να κάνουν με την υποτίμηση της Τουρκίας σε κάποιους, σε κάποιους τομείς. Yeah. Ε, νομίζω είναι απότοκο, για να το θέσω γενικότερα, ευσεβοποθισμών τους οποίους στρέφουμε και αναπαράγουμε στη δημόσια σφαίρα. Ας κάνουμε αρχή με το ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δεν αλλάζει ποτέ. Mm -hmm. Αυτό είναι μύθος. Ναι, νομίζω είναι μύθος και νομίζω ότι ένας ψύχρεμος, ε, ακόμα και μη γνώστης των πραγμάτων, μπορεί εύκολα να καταλήξει το γεγονός ότι κανέναν κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο δεν μένει πλήρως αναλύωτο στον χρόνο. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τα, νήματα της συνέχειας στην τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά και της περιόδους ή τους τομείς τους οποίους υπάρχει ρήξη. Ε, υπάρχει σαφώ μία συνέχεια στην τουρκική εξωτερική πολιτική, είναι ιδιαίτερα εναντί τη Κύπρου και τη Ελλάδα, διότι ε, το θέμα του Αιγαίου για παράδειγμα και το κυπριακό είναι ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 50 και μετά ε, ζήτημα εθνική ασφάλεια για την Τουρκία και mm -hmm. το αντιλαμβάνεται με αμυντικού όρου. Έξω και είχαμε την, την εισβολή στην Κύπρο το 1974, μεταξύ άλλων παραδειγμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα ε, αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι η, ο, σημερι, ο σημερινό αναθεωρητισμό τη Τουρκία είναι αρκετά διαφορετικός από τον αναθεωρητισμό του κεμαλικού κατεστημένου ο οποίο οδήγησε την Τουρκία στην εισβολή στην Κύπρο και με αυτόν εννοώ ότι ο, ο κεμαλικό αναθεωρητισμός βλέπει τα πράγματα όπως είπα και πριν από, από το φακόν της άμυνας της εθνικής ασφάλειας ενώ ο, ο αναθεωρητισμός ο ερτογανικός είναι αυτό που ενσωματώνει με την ανάγκη για άμυνα αλλά πάει πάρα πέρα και είναι επιθετικό, επεκτατικό, με όρου που θέλουν να επαναφέρουν την επιρροή τη Τουρκία στα εδάφη τη πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι μόνο. Θα λέγατε τελικά ότι ο Ερτογάν είναι τρελό όπω διατείνεται τον τελευταίο καιρό, ή είναι ένα ηγέτη που ίσω θα ζήλευαν πολύ. Ε, το αν θα τον ζήλευαν δεν ξέρω, διότι υπάρχουν και διαστάσει στη διακυβέρνηση του που είναι πολύ δύσκολε για τον mm -hmm. ίδιο. Ε, το ερώτημα είναι αν, αν πραγματικά είναι ένα παρανοϊκό τρελό, για να το θέσω και με λίγο λαϊκού όρου, αυτά που ακούμε συνήθω στον δημόσιο διάλογο, ή αν είναι ένα απόλυτα ορθολογιστή, ψυχρό ορθολογιστή. Ε, νομίζω ότι δεν είναι κανένα από τα δύο. Σίγουρα δεν είναι τρελό, διότι τον έχουμε δει πολλέ φορέ να κινείται με όρου κόστου και ωφέλεια στι διεθνεί του σχέσει και όχι μόνο. Ε, αλλά δεν είναι και ούτε πλήρω ορθολογιστή. Ε, η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική που όπω και ο άνθρωπος της συμπεριφορά του ε, επηρεάζεται από συναισθηματικές εξάρσει από ιδεολογικά σχήματα και ούτω καθεξής. Τα ιδεολογικά σχήματα του Ερτογάν, επειδή είναι πολύ φιλόδοξα τείνουν να σπάζουν τα καλούπια του ορθολογισμού ενίοτε, θέλοντα να ρισκάρουν να προχωρήσουν σε περιπέτειε, ούτω ώστε να κερδίσουν περισσότερα, διότι μόνο με ρίσκον κερδίζει περισσότερα. Ε, αλλά ενίοτε, όταν αυτές, αυτά τα ρίσκα που παίρνει αυτέ οι περιπέτειε στην εξωτερική πολιτική να αντιμετωπίσουν σφοδρέ αντιδράσει από το εξωτερικό, για παράδειγμα από τι μεγάλε δυνάμει ή μεγάλων κόστο των πεδίων τη μάχη, mm -hmm. για παράδειγμα στη Λιβύνη, στη Συρία, τότε δε, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αναδίπλωση. Ότι βάζει κάποιον όριο σε αυτό το, το, το ρίσκο που παίρνει. Συνεπώ, αυτό που, που λέω είναι ότι διέπεται από έναν ε, οριοθετημένο ορθολογισμό, ο οποίο ναι, μεν ε, υπολογίζει το κόστο και το όφελο, αλλά από εκεί και πέρα ιεραρχεί ε, ψηλά αυτό που ο ίδιο θέλει να καταφέρει, ακόμα και αν αυτόν έχει κάποιο ρίσκο. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Συνεχώ λέμε ότι η Τουρκία έχει απομονωθεί. Η Τουρκία mm -hmm. είναι απομονωμένη. Mm -hmm. Αυτό. Λογικά είναι άλλο ένα μύθο, αφού βλέπουμε ότι παντού κάνει κουμάντο ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση τη οποία δεν είναι καν μέλο. Ακριβώ. Είναι ένα από του μύθου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο και νομίζω είναι ένα από του σημαντικότερου, διότι είναι από του πιο διαδεδομένου στη δημόσια σφαίρα mm -hmm. τη δική μα. Ε, διότι ε, ο λόγος που είναι διαδεδομένος είναι διότι υπερβάλλεται το πόσο εμείς καταφέραμε να θέλετε να αποκλείσουμε ή να δημιουργήσουμε κόστος στην Τουρκία αλλά υπερβάλλεται ταυτόχρονα, τα, υπερβάλλονται ταυτόχρονα, και οι, προβληματικέ διεθνεί προβληματικές διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας και α, αυτό γίνεται από την άποψη ότι ε, δεν λαμβάνεται υπόψη ε, πρώτον ο παράγοντα. Τη δυνατότητα που έχει η Τουρκία να ρυθμίζει την απομονωσή τη και το βλέπουμε τελευταίω με προσπάθειες τη Τουρκία, για παράδειγμα, να ομαλοποιήσει τι σχέσει της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Αιγύπτο κτλ. Ε, και, και, από την άλλη, το γεγονό ότι ε, η Τουρκία έχει Σχέσει τι οποίε εμεί δεν βλέπουμε ή δεν συμπεριλαμβάνουμε στου υπολογισμού μα, όπω είναι με το Αζερβαϊτζάν, με την Κεντρική Ασία, με την Αφρική, τη, τη διεύρυνση αυτή που έχει κάνει των εξαγωγών τη στην αμυντική βιομηχανία με τα ντρόουντ και όχι μόνο. Έχει έναν αριθμό από τριμερή σχήματα συνεργασιών στα οποία συμμετέχει, τα οποία εμεί πολλέ φορέ ξεχνούμε με την Γεωργία, με τη Ρωσία, με το, με το Ιράν, με τη Συρία κτλ. Στο πλήσιο τη Αστάννα η Συρία. Ε, οπότε ε, είναι τουλάχιστον απλουστευτικό να λέμε ότι η, η Τουρκία είναι απομονωμένη. Σίγουρα αντιμετωπίζει προβλήματα στι διπλωματικέ τη σχέσει, αλλά αυτό είναι απότοκο τη περιπετειώδου και αυτονομημένη εξωτερική τη πολιτική, η οποία όμω έχει και πολλά άλλα ωφέλη. Μάλιστα, και έτσι κλείνοντα, ποιου άλλου μύθου περιλαμβάνει το βιβλίο που έχετε εκδώσει, ποιου άλλου μύθου καλλιεργούμε για την Τουρκία. Το γεγονό ότι η Τουρκία δεν έχει πλάνο στην εξωτερική πολιτική, ότι είναι χαοτική, ή κάποιοι άλλοι υπερβάλλουν το ότι είναι όλα μετρημένα και είναι όλα σχεδιασμένα στην, στην τελειότητα, το οποίο ούτε αυτόν ισχύει. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία έχει πλάνο, έχει βάθο. Στρατηγικών και ιστορικών στρατηγική σκέψη στην Τουρκία, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι στην εντέλεια όλα σχεδιασμένα. Υπάρχουν διακυμάνσει ανάλογα με την περίοδο και το θέμα. Υπάρχουν και δύο μύθοι οι οποίοι αφορούν περισσότερο. Το αφήγημα τη ίδια τη Τουρκία. Ο πρώτο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να ηγεμονεύσει στην περιοχή mm -hmm. ή να ηγηθεί στην περιοχή του αραβο μουσουλμανικού κόσμου, για παράδειγμα. Ε, και ο δεύτερο είναι ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει αλλάξει τόσο, σε τόσο μεγάλο βαθμό απλά και μόνο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την απέρριψε. Αυτό είναι κυρίαρχο αφήγημα στην προπαγάνδα τη Τουρκία για το, γιατί έχουν πάει έτσι τα πράγματα και, και αυτού του μύθου του αποδομώ, μεταξύ, μεταξύ άλλων. Μάλιστα, λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε, να, να σα ευχηθούμε καλοτάξι. Ευχαριστώ. Το... Ευχαριστώ. και να αποτελέσει τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Ευχαριστώ. καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Όπως κάθε Σάββατο...